Θα διαβάσω ένα κείμενο από την επίσκεψη του Κεβίλ στην Πρέβεζα. Βρίσκουμε σε μια κρίνη κοντά στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, μια μαρμάρινη τράπεζα διακοσμημένη με γυρλάντες και κεφαλές κρυών. Στις αυλές μερικών σπιτιών, σαρκοφάγους από γρανίτη που μεταφέρθηκαν από την Νικόπολη και στα χέρια όλου του κόσμου μια μεγάλη ποσότητα νομισμάτων. Στις όχθες του ποταμού που διασχίζει την πόλη απλώνονται σκιερά περιβόλια όπως εκείνα των Εσπερίδων με πορτοκαλιές κατάφορτες από άνθη και καρπούς. Προς τη δυτική πόλη υπάρχουν χέρσα εδάφη τα οποία διασχίζουμε για να μπούμε μέσα σε ένα ελαιώνα που σχηματίζει αψίδες αδιαπέραστες από τις ακτίνες του ηλίου μέχρι το παρακλήσι και το ακροτήριο του Παντοκράτορα. Όλες τις εποχές αυτή η περιοχή είναι ένας τόπος μαγευτικός λόγω της γεμάτης μυστήριο θέσης του, των σκιών του, της ωραίας θέας του. Είναι το μπουντουάρ της Χερσονήσου, η οποία είναι η ίδια ένα άλσος γεμάτο μυρτιές και μυριστικούς θάμνους. Τα άνθη είναι εκεί αιώνια, όπως οι δροσιστικές άβρες της θάλασσας. Εκεί πάνε και έρχονται σε καθορισμένες εποχές τα αποδημητικά πουλιά. Την άνοιξη, όταν οι γλυκές πνοές του ζεφύρου θερμαίνουν τη φύση, όταν μια γλυκιά άβρα σηκώνεται από τη στολισμένη με ανεμόνες, ναρκίσους και ανθεμίδες πεδιάδα, ο εμπνευσμένος ποιητής θα μπορούσε ακόμη να πιστεύει ότι βλέπει ανάμεσα σε αυτά τα άνθη να στρομπιλίζεται η ερωτευμένη ψυχή της Λιβύας. Θα εξυμνούσε αυτές τις μέρες της αναγεννήσεως την άνοιξη, απόγονο του όρου, τις περιστερές με τα γαλαζοπά φτερά που βλέπουμε να πετούν κατασμήνι από την Νικόπολη προς τα βουνά της Κασόπης ή προς τους βράχους της Λευκάδας. Όλα θα ζωντάνευαν υπό τους ήχους της χρυσής λύρας ενός νέου ανακρέοντος. Τόση ποιήση και τόση μαγεία υπάρχει σε αυτούς τους τόπους. Έρημος είναι αλήθεια, αλλά πάντοτε όμορφους, χάρη στη γενναιοδορία μιας χαριτωμένης φύσης. Εγώ δεν θα πάψω να εξυμνώ τις ομορφιές των τοπίων της Νικόπολης, την ευτυχία που θα μπορούσαμε να απολαμβάνουμε όλες τις μέρες της φεργαλαίας διάρκειας ζωής κάτω από τον ουρανό της, ανάμεσα στις θάλασσές της, των οποίων οι καταιγίδες είναι εφήμερες, όπως οι άνεμοι που τις ξεσηκώνουν. Ευτυχής, πολύ ευτυχής αν ανάμεσα στα τόσα πλεονεκτήματα οι κάτοικοί της μπορούσαν να έχουν και εκείνο μιας πατρικής κυβερνήσεως. Τότε με χαρά θα βλέπαμε να γεννιόνται απόγονοι, προορισμένοι να διαιωνίζονται μέσα στην πιο ωραία και χαριτωμένη περιοχή της μαγευτικής ελληνικής γης.